Καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Κάντο Πράξη με τον Γιώργο Βαλασκατζή. Και τον Χρόνι τον Τάγιο. Έχουμε σήμερα, μάλλον ανακοινώσαμε, την πρώτη δράση που θα κάνουμε εμείς ως Κάντο Πράξη. Και θα είναι ένα τουρνουά ping-pong για όσους θέλουν να συμμετέχουν. Έχουμε ανεβάσει ήδη στα social media, Facebook και Instagram, πληροφορίες για το τουρνουά. Κάτι έξτρα είναι ότι η συμμετοχή είναι στα 5 ευρώ. Τα έπαθλα των νικητών θα τα ανακοινώσουμε τις επόμενες μέρες, λίγο πριν το τουρνουά. Ναι. Να πούμε ότι είναι στις 15 Μαρτίου, την Κυριακή. Στις 11 το πρωί. Περιμένουμε μηνύματά σας και στο Instagram και στο Facebook όσοι επιθυμείτε να συμμετάσχετε. Θα γίνει στη Νέα Σμύρνη φυσικά. Περιμένουμε να δούμε συμμετοχές για να προχωρήσουμε στο επόμενο επίπεδο. Πάμε όμως να αρχίσουμε λίγο με τα δικά μας αφού εξαντλήσαμε τα τουρνουά. Να πούμε ότι σήμερα δεν θα έχουμε κάποιον καλεσμένο. Ήταν να έχουμε ένα καλεσμένο από το πολιτικό χώρο της σύμπραξης της Δημοτικής Αρχής. Αλλά για υποχρεώσεων. Ναι, για κάποιους λόγους έτσι πολύ θεμητούς και σεβαστούς και κατανοητούς δεν μπορούσε να παρευρεθεί απόψε και θα γίνει σε μια άλλη φάση η συνέντευξή μας. Πάμε να αρχίσουμε λίγο με κάποιο συμβάν που απασχόλησε και εμένα προσωπικά κιόλας. Υπάρχει μια σπήρα τώρα τελευταία, μάλλον στη Νέα Σμύρνη, που κλέβει μπαταρίες αυτοκινήτων. Κυρίως από Yaris και τέτοια μάξια. Από μικρά οχήματα, ψιλοεύκολα να ανοίξουν το καπό. Να πούμε ότι είναι ένα φαινόμενο που γίνεται σε πάρα πολλές πωλήσεις, εντάξει. Απλά το τελευταίο διάστημα έχει πάρει διαστάσεις και γίνεται πάρα πολύ συχνά, δηλαδή σε πολύ συχνό βαθμό στην Νέα Σμύρνη. Ας πούμε και εμένα, όπως σου είπα, Χρόνι, χθες το βράδυ που πήγαμε στο αυτοκίνητο, δεν έπαιρνε μπρος. Μάντεψε γιατί. Κάτι λείπει. Ανοίγεις τον καπό, βλέπεις την μπαταρία, λείπει. Πού είναι η μπαταρία, ωραίο. Εντάξει, να πούμε ότι θα πρέπει όσοι έχετε έτσι λίγο πιο παλιά αυτοκίνητα κτλ. Αν μπορείτε να δώσετε μια προσοχή με το μηχανικό σας, με κάποιο τρόπο να βρει να κλειδώσει είτε την μπαταρία είτε το καπό να μην ανοίγει εύκολα. Να πούμε βέβαια από την άλλη ότι όλα αυτά, αυτό δηλαδή το φαινόμενο, όπως και οι κλοπές αυτοκινήτων, γιατί γενικά τα τελευταία χρόνια στη Νέα Σμύρνη αυξάνεται το φαινόμενο, τα κρούσματα κλοπής αυτοκινήτων. Να πούμε ότι όλα αυτά γίνονται εξαιτίας κάποιων προβλημάτων. Δηλαδή βρίσκουν το πεδίο, θα έλεγα, και τα κάνουν. Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και τα βράδια προβλήματα φωτισμού. Πολύ σημαντικά. Σίγουρα η αστυνομία δεν μπορεί να είναι πάντα εκεί. Παρόλο που υπάρχει πρόβλημα γενικότερα με την ελληνική αστυνόμευση λόγω του μικρού δυναμικού της αστυνομίας, τουλάχιστον στην πόλη μας. Ναι, είτε από θέμα οχημάτων, είτε από θέμα δυναμικού. Να πούμε ότι δεν υπάρχει και δυναμική αστυνομία. Ναι, εντάξει. Είδαμε τώρα πρόσφατα σαν να ξανάρχισε να κυκλοφορεί ένα αυτοκινητάκι που κυκλοφορούσε. Ένα security. Ένα τύπου security ιδιωτικό. Αλλά και αυτό είναι μόνο γύρω από την πλατεία. Τώρα στις περιοχές, αν ο Νέας Σμύρνη, κάτω ο Νέας Σμύρνη, μακριά από την πλατεία, δεν μου έχει τύχει να δω κι εγώ ποτέ. Η αλήθεια είναι ότι ούτε εγώ το έχω δει. Όσες φορές το έχω δει, το έχω δει στους μεγάλους, στα μεγάλα κεντρικά σημεία τέλος πάντων της πόλης, ναι, γύρω από την πλατεία. Και πάλι δεν ξέρω αν είναι χρησιμεύει κάπου, να πω την αλήθεια. Σίγουρα για μένα παίζει σημαντικό ρόλο το ότι η πόλη σε όλες τις γειτονιές και σε όλα τα σημεία δεν είναι παρκώς φωτισμένη. Αν εξαιρέσουμε την πλατεία, όλη η άλλη πόλη, τα στενά μέσα, η Άνω Νέα Σμύρνη, ίσως και κομμάτια που είναι στα σύνορα με Συγκρού και Νέο Κόσμο κτλ. Είναι ή καθόλου ή απειροελάχιστο φωτισμό. Και γενικά αυτό το φωτισμός, η ελληνική αστυνόμευση ευνοούν την εγκληματικότητα, που τα τελευταία χρόνια δυστυχώς έχει αυξηθεί αρκετά.
Σίγουρα, σίγουρα. Δηλαδή από τη μία που βλέπαμε συνεχώς φιλοπαίες και γι' αυτό και γύρω από την πλατεία κιόλας, όχι μόνο. Σε περιοχές που είναι λίγο πιο κοντά. Ναι, ή να την πέφτουν σε τσιρικάδες, να τους κλέψουν, να κλέβουν γιαγιάδες. Γενικά τα κόλπα είναι ναι. Απεριόριστα. Δηλαδή, ναι, και να πούμε ότι αυτό, ότι το να υπάρχει security είτε συνεργάτης της εταιρείας, εφόσον δεν υπάρχει έτσι, τμήμα δημοτικής αστυνομίας, οκ, αλλά να έχει κάποιο λόγο ύπαρξης και να έχει κάποια ουσία, να προσφέρει πραγματικά κάτι. Γιατί όπως είπες, όταν αυτό γυρνάει γύρω από την πλατεία, δεν έχει κανένα νόημα στην πλατεία. Μπορούν 500 άνθρωποι και βάλε όλη τη μέρα, από το πρωί μέχρι το βράδυ. Τι νόημα έχει να είναι και αυτό εκεί πέρα. Ποιος είναι στην άνω νεασμένη στα στενάκια που δεν υπάρχει ψυχή και ανενόχλητος ο καθένας μέσα στη νύχτα μπορεί να κάνει ό,τι του πάρει. Τι άλλο να πω. Κατά τα άλλα πάντως ο Guardian είναι και στο πτε συνεχείες βρισκόμαστε ως νεασμένη. Είμαστε από τις καλύτερες γειτονιές. Αυτά που λένε είναι όλα κακοήθειες, κακεντρέχειες. Ο Guardian μίλησε. Εμείς τώρα δεν είμαστε αξιόπιστοι. Όχι καθόλου. Και τώρα μου δίνει ευκαιρία αυτό που επειδή λέγαμε για τη δημοτική αστυνομία. Ότι αν είχαμε δημοτική αστυνομία θα είχε και άλλο ρόλο. Γιατί δεν νομίζω ότι η ιδιωτική εταιρεία security μπορεί να επέμβει είτε προληπτικά είτε τιμωρητικά σε παράνομα παρκαρίσματα, ας πούμε. Δεν έχει κάποια δικαιοδοσία, δεν μπορεί να το κάνει. Άμα δεις, ας πούμε, αυτή τη στιγμή, εγώ τώρα που ερχόμουν, είδα τρεις ράμπες αμαία κλειστές, γιατί είχαν παρκάρει. Είδα τρία σημεία σε 4-5, δεν ξέρω εγώ πόσα, σε πεζοδρόμια να είναι κλειστά, γιατί έχει ανεβάσει ο άλλος τα μάξι πάνω και έχει παρκάρει, ή τη μηχανή και έχει κλείσει το πεζοδρόμιο. Έχει κλείσει, μπορεί να περάσει ένας άνθρωπος. Ένα καροτσάκι όμως με μια μαμά με ένα μωρό δεν μπορεί να περάσει. Ένα αναπηρικό καροτσάκι δεν μπορεί να περάσει. Μια γιαγιά με ένα καρότσι από τη λαϊκή δεν μπορεί να περάσει. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι πολύ ανούσιο, ανώφελο και τζάμπα έξοδο, πραγματικά τζάμπα έξοδο από τα χρήματά μας, μια εταιρεία security που απλά θα κάνει γύρω-γύρω με ένα μαξάκι. Εντάξει, κοίτα, και αυτό χρήσιμο μπορεί να αποδειχθεί με τον τρόπο. Χρήσιμο θα αποδειχθεί σε ένα βαθμό. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ τι θα έλεγα. Εγώ θα έλεγα ότι γιατί αυτά τα χρήματα που θα παίρνει η ιδιωτική εταιρεία security και λίγα παραπάνω, να μην επενδυθούν και να προσληφθούν 5 νοσμυρνιώτες, 10 νοσμυρνιώτες για να στελεχώσουν τη δημοτική αστυνομία. Και να συμβάλλουν και στην ασφάλεια σε εισαγωγικά στις γειτονιές ή και στην πλατεία ή και στο άγγιος ή και όπου θέλεις και στο να τηρείται η νομιμότητα και όλοι οι κανόνες στο θέμα του παρκαρίσματος, των πεζοδρομίων, όλα. Αυτό τη δουλειά αυτών των εργαζομένων μπορεί να την πάρει ο καθένας. Μπορεί ο καθένας να πάρει ένα τηλέφωνο, να πει ξέρεις τι, αυτό το αμάξι έχει παρκάρει παράνομα πάνω σε ράμπα. Να πάρει την τροχέα, να έρθει να το μαζέψει. Θα το πάρει τις πινακίδες και θα έχει ένα αντίκτυπο, δεν θα μπορεί να οδηγήσει μετά ο άλλος. Τώρα είναι, άμα πάρει ο καθένας πάνω στην τηλεφωνία, κάπως το μαζέψει όλο αυτό. Σίγουρα πρέπει και οι πολίτες να συμμετέχουν και να φροντίζουν την πόλη τους, αλλά πιστεύω ότι ένα όργανο θα μπορούσε αλλιώς να κάνει τη δουλειά αυτή και δεν μπορεί και η τροχιά, okay, θα έρθει στις 10 φορές που θα την πάρεις τηλέφωνο, θα έρθει μία, άντε να έρθει τις 2, άντε να έρθει τις 3. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι ίσως να ήταν πιο χρήσιμο τα χρήματα αυτά να χρησιμοποιούνταν τη στελέχωση μια δημοτική αστυνομία που πιθανά δεν μπορούσε να έχει περισσότερα έσοδα. Γιατί μια εταιρεία security, είτε στο έτσι, καταλαβαίνετε το και οικονομικά, μια εταιρεία security δεν έχει έσοδα να σου φέρει. Δεν έχει, πραγματικά δεν έχει κανένα έσοδο να σου φέρει. Η δημοτική αστυνομία έχει τα έξοδα που θα έχει για το μισθό που θα πληρώνει, πολύ 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 πιθανώς θα έχει και έσοδα. Γιατί όλοι αυτοί που παρκάρουν και κλείνουν ράμπες, κλείνουν πεζοδρόμια, κλείνουν το δρόμο που δεν μπορεί να στρίψει το λεωφορείο και δημιουργεί το χάος, το μποτιλιάρισμα σε συνδυασμό με τα έργα.
όλοι αυτοί θα είναι κάποια από εσά τα πρόστιμα. Αν περιμέναμε από αυτά για να το δούμε, έχουμε κι άλλα τόσα που δίνουμε, δεν παίρνουμε. Ένα άλλο θέμα που με έχει απασχολήσει και εμένα που το βλέπω και το προβληματίζομαι είναι με τα σκουπιδιάρικα. Ναι. Γενικά βλέπουμε όλες τις ώρες της ημέρας σκουπιδιάρικα να περνάνε. Τώρα υπάρχει ο κόσμος που λέει εντάξει, είναι χρήσιμο, γεμίζουν οι κάδοι, έρχονται τα μαζεύονται. Όμως απ' την άλλη υπάρχει ο αντίλογος ότι σε ώρες αιχμής, σε ώρες που κυκλοφορεί ο κόσμος, γυρίζει από τη δουλειά του, δεν γίνεται να είναι τα σκουπιδιάρικα και να περιμένουν ουρές αυτοκινήτων από πίσω. Ναι, και να πούμε ότι γενικά και στα social media υπάρχει μια αναταραχή με το συγκεκριμένο θέμα και με αυτό και με κάτι άλλο που θα συζητήσουμε σε λίγο. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο κόσμος είναι λίγο στη μέση. Και εγώ να σου πω την αλήθεια, είμαι κατά του να κυκλοφορεί το σκουπιδιάρικο στις ώρες αιχμής. Δεν θεωρώ ότι είναι τέτοια πια η ανάγκη που να χρειάζεται. Και αν προκύψει μια ανάγκη ότι ξέρεις τι, κάτι έχει γίνει και έχουμε κάποια σημεία, κάποιους κάδους που είναι γεμάτοι, που είναι απ' έξω, που δεν ξέρω εγώ τι έβγαλε ο καθένας. Αυτό είναι άλλο κομμάτι, το ότι και ο πολίτης κάποιες φορές δεν σέβεται ή λειτουργεί όπως να είναι και σου λέει ό,τι μου κατέβει θα το πετάξω, κάνω την ανακαίνιση μου, έχω σπάσει όλο το σπίτι και θα το αδειάσω στο δρόμο και θα κλείσω το πεζοδρόμιο και τους κάδους. Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Το να γίνει έκτακτα, okay, θα τύχει, θα γίνει, okay, δικαιολογείται. Αλλά όντως το τελευταίο διάστημα βλέπουμε ότι σχεδόν κάθε μέρα κυκλοφορούν κάτι άκυρες ώρες. Το πρωί που πάει ο άλλος στη δουλειά του, ξέρω εγώ, 8, 9, 10, το αμεσημέρια που γυρνάει, 3, 4. Εντάξει, και, δεν είμαι υπέρ, αυτού είναι η αλήθεια. Και εγώ μαζί σου, απλά αν υπήρχαν τα έξτρα δρομολόγια, το καταλάβαινα και ήταν την πλατεία. Εκεί που είναι τα μαγαζιά, έχουν τόσα σκουπίδια, όχι μόνο σκουπίδια, ανακύκλωση. Ναι. Να περάσει γύρω από την πλατεία, που είναι κεντρικό σημείο. Να περάσει εκεί που είναι γεμάτο τα δύο, όχι σε άδειου κάδου και να σταματά την κυκλοφορία από εκεί μέχρι εκεί. Και βέβαια να πούμε ότι την ίδια στιγμή που γίνεται αυτό, το ότι μπορεί να περάσει όλη τη μέρα, να περάσει δύο φορές και μέσα σε ώρες αιχμής ένα σκουπιδιάρικο, γιατί υπάρχει ανάγκη. Την ίδια στιγμή υπάρχουν γειτονιές και κάποιοι κάδοι οι οποίοι έχουν να αδειάσουν τρεις μέρες. Έτσι, να πούμε ότι είναι παράλληλα σύμπαν. δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Και δεν ξέρω, για να πω την αλήθεια, αν και αυτοί που θα έπρεπε γνωρίζουν 100% το τι πραγματικά γίνεται, το πώς λειτουργεί, δηλαδή αν γνωρίζουμε την πραγματικότητα στην πόλη. Είναι ένα θέμα που θα πρέπει να διευθετηθεί, είναι ένα θέμα που πιθανό θα έπρεπε να έχουμε και νυχτερινές βάρδιες, ειδικά το θέμα καθαριότητας. Γίνεται, δηλαδή μέσα στη νύχτα θα περάσει να το αδειάσει από όλη την πόλη. Απλά θέλω να πω, ίσως να πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να είναι μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις το να βγει ένα όχημα. Αν υπάρχει κάποιο event, ναι, αν υπάρχει κάτι που χρήζει τέλος πάντων τέτοιες ανάγκες. Αντίστοιχα, για να συμπληρώσουμε το σκοπί. Ναι. Τελευταία γίνονται εκ νέου πετσοκόμματα δέντρων, κλαδέματα, όπως θες πες. Βλέπουμε, καλά, στο Facebook έχει γεωργιάσει, γίνεται χαμός. Πάλι ένας ανεβάζει τα κλάδα με ένα δέντρα, λέει δεν υπάρχει οξυγόνο. Και υπάρχουν ιδιαίτερες, πάρα πολλές συζητήσεις πάνω σε αυτό το θέμα πάλι. Η αλήθεια είναι ότι όντως βλέπουμε πολλά δέντρα κλαδεμένα, όντως βλέπουμε πολλά κλαδιά αμάζευτα, όντως βλέπουμε να αποψηλώνεται η νέα σχέση πάλι. Ισχύει αυτό. Κοίταξε, και σαν εικόνα, μα το πάρεις, είναι λίγο τραγικό έτσι όπως είναι. Λες και, ξέρω εγώ, είμαστε σε καμιά έρημη και ξηρή γη. Είναι λίγο, ναι, είναι λίγο αστείο. Εντάξει,
καλά κάνουν και κλαδεύουν, πιθανόν να το κάνουν γιατί θα έρθει άνοιξη, ας πούμε, και θα αφήσουν το κεφάλι κτλ. Τώρα, το αν γίνεται σωστό κλάδευμα. Γιατί είναι και πολλοί στα social media που κατηγορούν, που η κατηγορία είναι αυτή, ότι το κλάδεμα που γίνεται δεν είναι με το σωστό τρόπο και στην ουσία καταστρέφει τα δέντρα. Και επίσης πάρα πολλοί κόσμος διαμαρτύρεται γιατί θεωρούν εσκεμμένο το κλάδεμα, ειδικά άμα παρατηρήσεις έχει κάτι ευκαλύπτους μεγάλους σε πολλά σημεία στη Νέα Ζηλανδία, όπου σου λέει το ψιλοκάνουν επίτηδες, τα κατακρεουργούν τα δέντρα για να μπορούν μετά δικαιολογημένα να τα κόψουν γιατί μπορεί κάποιον να ενοχλεί, ας πούμε. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Τώρα δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Εγώ δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα τι ισχύει. Βλέπω ότι έχουν γίνει αρκετά λάθη τα οποία μπορώ να τα διαπιστώσω κι εγώ που δεν έχω τεχνική κατάρτιση. Εγώ που σπουδάζω κι εγώ στο βιοπόνο και βλέπω ορισμένα από αυτά τα κλαδέματα, βλέπω, ας πούμε, περνούσαμε στον άλλο δρόμο και βλέπα τις ελιές. Βλέπω ότι έχουν κλαδευτεί πολύ σωστά οι ελιές. Παράδειγμα, ναι. Ναι, ναι. Αντίθετα, όπως είπες, ευκάλυπτη, το μόνο που μένει είναι ο κορμός. Τώρα, αν αυτό κάποιος το θεωρεί σωστό κλάδαμα, μάλλον είναι κάνει άλλη δουλειά. Εγώ μαθαίνω πάντως. Μάλλον κάνει άλλη δουλειά. Κοίτα, και εγώ σε αυτό να συμπληρώσω ότι σε όλη την πόλη, δηλαδή από όπου και αν έχω περάσει, κοντά από το γήπεδο, πάνω από στην Άνω Νέα Σμύρνη, σε πολλά σημεία που έχω περάσει τον τελευταίο διάστημα και τους βλέπω να κλαδεύουν, που έχω την εντύπωση ότι είναι εξωτερικοί συνεργάτες, ότι είναι κάποιο συνεργείο, δεν πρέπει να ανήκει στο Δήμο, δεν είμαι σίγουρος αυτό. Βλέπω ότι είναι απλά δύο εργάτες με ένα... με κάποια μηχανήματα. Με ένα μηχάνημα, ναι. Και κόβουν. Δηλαδή, δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα τους πει, ξέρεις τι, αυτό θα κόψεις, αυτό θα κόψεις, αυτό θα κόψεις. Αν και κάνεις λάθος εκεί μαζί που περνούσαμε, ήταν ένας περαστικός παππούς που έλεγε κόψε αυτό το κλαδί, κόψε το άλλο. Δηλαδή υπήρχε καθοδήγηση σοβαρή. Υπήρχε πολίτης λοιπόν. Ναι. Έτσι. Όχι, για να μην λες ότι δεν είναι οι πολίτες stand-by να κάνουν τη δουλειά. Αντίστοιχα, σε μία βόλτα που είχαμε με το χρόνο κιόλας, περάσαμε από ένα σημείο στην Άνω Νέα Σμύρνη, όπου υπήρχε ένας πολύ όμορφος διάλογος ανάμεσα στους διαμένοντες σε μία πολυκατοικία και στο Δήμο. Πιο συγκεκριμένα, μάλλον, πάνω σε μία ελιά πολύ μεγάλων διαστάσεων. Είχε βάλει, όπως λέμε, στις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει εδώ πέρα με το χρόνο, υπήρχε ανακοίνωση από το Δήμο που έλεγε «Παρακαλούμε να μην κλαδέψετε το δέντρο. Υπάρχει συνεννόηση με τη γεωπονική υπηρεσία, το φροντίζει και η υπουργός μας». Αυτή η ανακοίνωση, βέβαια, είχε έρθει στις 27 Νοεμβρίου του 2019. Εμείς όμως περάσαμε από το σημείο πριν μια εβδομάδα περίπου. Και ήταν ακλάδευτο, εννοείται. Ακλάδευτο εννοείται το δέντρο. Και ένα σημείωμα από τους ιδιώτες της πολυκατοικίας, πιθανότατα, που έλεγε «Δευτέρα, 10 Φεβρουαρίου 2020, θα κλαδέψουμε την ελιά. Παρακαλώ, μην μπαρκάρετε, ευχαριστώ». Ένα τυχαίο συμβάν που διαπιστώσαμε κατά λάθος. Ναι. Περνώντας από εκεί. Τώρα, δεν ξέρω τι να σχολιάσω πάνω σε αυτό. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν αξίζει να σχολιαστεί. Δηλαδή, okay, αυτό είναι κάτι που πρέπει να το αναφέρουμε για να δείξουμε... Για να γελάμε μάλλον. Για να καταλάβουμε και το επίπεδο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παροχή υπηρεσίας του Δήμου. Γιατί για παροχή υπηρεσίας είναι και για κάποιο έργο συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχει νόημα να το αναλύσουμε περαιτέρω. Βλέπουμε ότι δεν λειτουργεί κάτι σωστά. Τουλάχιστον και σε αυτό το κομμάτι επιβεβαιωνόμαστε ακόμα και από ένα τυχαίο τέτοιο περιστατικό, μια τέτοια στοιχομηθεία. Όπως και σε αυτό το τομέα
είναι και το γεγονός που είχαμε πριν τις γιορτές, αυτό με το δέντρο που έπεσε, δηλαδή όλα αυτά στον ίδιο τομέα. Και πάλι βλέπουμε να έχει ειδοποιηθεί ο Δήμος για ένα δέντρο, να κόβει άλλο, να πετσοκόβει άλλο, να κλαδεύει, και αυτό που έχει γίνει, που υπήρχε ζήτημα μάλλον για να έχει ζητήσει η πολυκατοικία να κλαδευτεί το δέντρο. Και απλά αγνοήθηκε αυτό το αίτημα. Μα και τώρα, εδώ σου έχει αφήσει σημείωμα πάνω ότι από τις 27 Δεκάτου ξέρω εγώ ότι θα το κλαδέψουμε να μην κάνετε κάτι, κάποια ενέργεια εσείς και τα λοιπά, και ήταν ακόμα κλάδευτο. Και πήγανε οι άνθρωποι που μένουν στην πολυκατοικία και λέει θα το κλαδέψουμε, ξέρω εγώ, μην μπαρκάρετε. Εντάξει, αυτά τώρα σε ένα ζωβαρό δήμο το 2020 είναι, δεν ξέρω πώς θα τα περιγράψω, και σε ένα σχετικά μεγάλο δήμο. Δεν είναι ένας δήμος των 1000 κατοίκων ή των 500. Πολύ παραπάνω. Ναι. Ένα άλλο συμβάν που δεν ξέρω αν θα το πιστέψεις και εσύ ο ίδιος ότι πραγματικά συμβαίνει. Νομίζω έχουμε φτάσει στο τέλος μιας μακράς περίοδου κοπής πιτών. Πρωτοχρονιάτικων πιτών. Αποκλείεται. Δηλαδή εδώ και 2 μήνες, δεν ξέρω, θα φτάσουμε στον τρίτο. Και πού θα πηγαίνουν τώρα οι δημοτικοί σύμβουλοι? Πού θα πηγαίνουνε τώρα που τελειώσαν οι πίτες? Εκεί που κάθε μέρα βλέπαμε ο ένας πάει στην πίτα εδώ, ο άλλος πάει στην ένωση την άλλη, στο σύλλογο τον τάδε. Αυτό πάλι δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω, αλήθεια. Πρέπει να πηγαίνουνε παντού. Είναι, ξέρεις, είναι στο Μαϊντανό. Πάει παντού, πάει σε όλες τις συνταγές. Μα να σου πω κάτι, πραγματικά. Εγώ δεν βρίσκω ουσία σε αυτό το πράγμα. Ουσία τη βρίσκουν αυτοί που πάνε από την άποψη ότι είναι καθαρά ψηφοθυρικό και πιαρίστικο. Δηλαδή θα πάω, θα κάνω δημόσιες σχέσεις, θα καλοπιάσω λίγο, για να το πω ευγενικά, να μην το πω αλλιώς, που πολύ θα ήθελα. Θα καλοπιάσω λίγο, θα πάρω 5 ψηφαλάκια, θα τους έχω ζεστούς, θα. Αντίστοιχα, νομίζω πρέπει να καθιερώσουμε ερώτηση στον καθένα που έρχεται εδώ πέρα. Σε πόσες πίτες πήγες? Και άμα κάποιος δεν είναι διψήφιος, θα κερδίζει κάτι, θα του δίνουμε. Θα πούμε ότι αξίζει πραγματικά. όχι, κοίταξε, εγώ το θεωρώ λίγο έως πολύ λαϊκίστικο το να πηγαίνεις σε ό,τι πίτα να είναι, άσχετα αν ανήκεις σε αυτόν που κάνει την πίτα, αν σε έχουν καλέσει, αν δεν σε έχουν καλέσει, αν. Και εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση, γιατί είναι οι πίτες έχουν μια λίγο παλιακή εσάνς, έτσι, μια παλιωμοδίτικη, να το πω έτσι, χρειά. Πιο πολύ νομίζω είναι για να γίνει απλά. Ναι, είναι ένα έθιμο, είναι κάτι που ήθιστε έτσι για το καλό, όπως κόβουμε την πίτα κτλ. Αλλά ξέρεις τι, μου κάνει εντύπωση ότι βλέπω ακόμα αυτό το παλιά σκοπής στυλ και τρόπο δημοσιότητας, γνωριμιών, εξαγοράς ψήφων, όπως θέλεις πες το, να λειτουργεί ακόμα. Δηλαδή, και μου κάνει εντύπωση, γιατί δεν μπορεί πια το επίπεδο του ψηφοφόρου να είναι εκεί πέρα. Να είναι ακόμα σε αυτά τα επίπεδα και σε αυτά τα ύψη. Όπως στην ίδια φιλοσοφία θεωρώ ότι ανήκει και αυτό με τους συλλόγους. Δηλαδή, έχει η Νέα Σμύρνη ένα σωρό συλλόγους. Κυρίως τοπικιστικούς. Ναι, τοπικιστικούς. Δηλαδή έχει, ξέρω εγώ, υπηρώτες, Ιμβρίους, Πόντιους. Έχει πολλούς συλλόγους. Κρήτες. Έχει πάρα πολλούς. Και πάνε, άμα δεις, άμα παρατηρήσεις, είναι, ξέρω εγώ, π.χ. στο Δέλτα Σίγμα ή και πρόεδρος ή και δεν ξέρω εγώ σε ποια θέση, κάποιου συλλόγου Χ, ένας ο οποίος είναι είτε δημοτικός σύμβουλος, είτε αντιδήμαρχος, είτε κάτι, και του οποίου, ας πούμε, π.χ. το επίθετό του δεν παραπέμπει καν στο σύλλογο αυτό. Και λες, ρε γάμο, δηλαδή, τι γίνεται τώρα εδώ, μας χορηδεύουνε. Είναι της ίδιας φιλοσοφίας και το θεωρώ τόσο λαϊκίστικο και τόσο
κάνει τόσο μπαμ ότι το κάνει για να μαζέψει ψήφους, που θα έπρεπε να έχει αρνητική χρειά και αρνητικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό αναρωτιέμαι ότι ακόμα δεν έχει και μου κάνει φοβερή εντύπωση που δεν έχει. Και ακόμα το τρώει σε εισαγωγικά ο κόσμος αυτό. Κοίτα, νομίζω δεν ωφελεί κάπου να σχολιάσουμε, να πούμε σε λεπτομέρειες. Όχι, απλά θέλω ρε παιδί μου. Εγώ ήθελα πολύ να το αναφέρω και να το συζητήσουμε. Και να σου πω κάτι, αν μας δοθεί ευκαιρία, καλό θα είναι να το συζητήσουμε και με κάποιον καλεσμένο που είναι σύμβουλος ή έχει κάποιο πόστο στο Δήμο κτλ. Να μας εξηγήσουν και το σκεπτικό τους. Γιατί σου λέω, εγώ το θεωρώ πολύ κοροϊδία και μου κάνει φοβερή εντύπωση πως ο κόσμος τσιμπάει ακόμα με αυτά. Και σου λέει, α, ο τάδε, ναι, που είναι και στο σύλλογο. Δεν έχει καμία σχέση. Μα καμία σχέση. Είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, τελειώνει σε Άκης και σου λέει, είναι στους υπηρώτες. Πώς έγινε αυτό, ρε παιδιά. Δηλαδή, ναι, ναι. Πώς είναι, ξέρω εγώ, ναι, τέλος πάντων. Δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έπρεπε να το κάνουμε σαν case study. Και θα συνδυάσουμε και το επίπεδο και αυτού που λαϊκίζει και του ψηφοφόρου όμως. Λοιπόν, νομίζω να πάμε σε ένα διάλειμμα. Πάμε, ναι. Πάμε σε ένα μικρό break και επανερχόμαστε μετά του Δημοτικού Συμβουλίου. Με τα πολιτικά μας, ναι, ναι.
Επιστρέφουμε και πάμε λίγο στα του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί την Τετάρτη που μας πέρασε είχαμε Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 2-3 εβδομάδες, ένα μήνα. Ναι, είχε καιρό να φανεί. Λοιπόν, είχαμε διάφορα θεματάκια όσο διήρκησε το Δημοτικό Συμβούλιο βέβαια. Και όλα αρχίσανε με ένα ψήφισμα που έφερε η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολείων της Νέας Σμύρνης. Ναι, η Ένωση των Συλλόγων Γονέων. Και αφορούσε μία διαμάχη, να το πω. Ναι, υπήρξε έτσι κάποια, ένα διάστημα, υπήρξαν κάποια περιστατικά με κόντρα. Το ψήφισμα αφορά την κακή συνεννόηση που υπάρχει. Ναι, και κάποια έτσι ατυχή περιστατικά θα μπορούσε να πει κανείς ανάμεσα στην Ένωση των Συλλόγων Γονέων και τον Πρόεδρο της Πρωτοβάθμιας. Και το ψήφισμα ήταν για να υπάρξει μια καλύτερη φόρμα επικοινωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Ναι, κατατέθηκε από την Ένωση προκειμένου να μπουν έτσι κάποια πλαίσια στον τρόπο που θα επικοινωνούν και να μπορεί να γίνεται τέλος πάντων πιο σωστά από όλους και η επικοινωνία αλλά και οι οποιασδήποτε συνεννοήσεις. Και γενικότερα κατά τη διάρκεια του ψηφίσματος υπήρχε αρκετή συζήτηση. Υπήρχε από όλες τις πλευρές. Και αρκετή ένταση. Υπήρχε ένταση, ναι. Σίγουρα. Κάποιοι διαπληκτισμοί, υπήρχαν κάποιες θέσεις λίγο αλλιώς η μία μεριά, λίγο αλλιώς η άλλη μεριά. Πήρανε θέση αρκετοί, σχεδόν αρκετοί δημοτικοί συμβούλοι, νομίζω, της αντιπολίτευσης πήραν θέση επί του θέματος. Καθώς ο Πρόεδρος δεν έχρισε και ιδιαίτερη στήριξη από την παράταξή του. Ναι, εντάξει. Ήτανε λίγο στήριξη είναι με ένα λα. Ήταν ναι. Λίγο μιας τέτοιας κατηγορίας. Πολύ τυπική, θα πω εγώ. Ναι. Τυπική, ίσα-ίσα, για να φανεί. Εντάξει, ναι. Έπρεπε να υπάρξει μια τυπική στήριξη και αυτό και, εντάξει, και κάνανε. Μόνο για τα προσχήματα, αυτό που είδαμε. Ναι, κάπως έτσι μπορεί να το χαρακτηρίσει κανείς. Να πούμε ότι ο Δήμαρχος επέμενε και δεν ήθελε να κατατεθεί το ψήφισμα. Και εκεί, από ό,τι φαίνεται, καλά έκανε. Εντάξει. Αν δούμε το αποτέλεσμα και τι έγινε. Κοίταξε να δεις, το ψήφισμα πέρασε. Το ψήφισμα πέρασε υπέρ της Ένωσης. Υπέρ της Ένωσης, ναι. Άρα ο Δήμαρχος καλά έκανε εννοείς επειδή ήθελε να προστατέψει τη δική του τη μεριά, επειδή ήξερε ότι θα χάσει στην ψηφοφορία. Τώρα κοίτα, δεν ήξερε ότι θα χάσει. Είχε 19 δικούς του συμβούλους, ενώ υπήρχαν 18 απέναντι. Άρα θεωρητικά θα μπορούσε να κερδίσει. Θα κέρδιζε. Ναι. Εκεί έρχεται και αυτό που λένε, έτσι, που μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μου κάνει δηλαδή πραγματικά φοβερή εντύπωση. Είσαι εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος. Που πολλοί από αυτούς, τέλος πάντων, που ανήκουν σε αυτή την κατηγορία, είναι και άνθρωποι που έχουν αναλάβει και πόστα. Είτε έμιστα, είτε άμιστα, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Και έρχεται ένα ψήφισμα. Και εσύ στο ψήφισμα λες απέχω. Όχι απέχω. Απέχω όπως σε όλα τα ψηφίσματα. Ακόμα πιο τραγικό, για να μην το χαρακτηρίσω αλλιώς. Απέχω. Τι εννοείς απέχεις? Γιατί εκλέχτηκες? Ποιος είναι ο ρόλος σου εκεί? Δεν πρέπει να αποφασίσεις? Δεν πρέπει να πεις την άποψή σου? Δεν πρέπει να συμμετέχεις στα κοινά? Δηλαδή τα κοινά τα θυμάσαι όταν είναι οι εκλογές για να ζητήσεις ψήφους? Είσαι ο εκπρόσωπος του λαού και το μόνο που κάνεις είναι να μην εκπροσωπείς αυτό το πράγμα. Ναι, δηλαδή, όντως, για ποιο λόγο βγήκες? Γιατί υπάρχεις εκεί πέρα, γιατί υπάρχεις, δηλαδή δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να πει λένε κάτι χαζές, κάτι άκυρα πράγματα απλά για να δικαιολογήσουν αυτό που κάνουν. Δεν υπάρχει καμία λογική, δεν υπάρχει καμία ουσία στο απέχω. Με αυτό το τρόπο σκέψης, καλά κάνουν και απέχουν τότε οι πολίτες από τις εκλογές, ναι, και καλά κάνουμε εμείς και λουζόμαστε τα προβλήματα της αποχής αυτής. Μια ανταποδοτική αποχή. Μια ανταποδοτική αποχή, ακριβώς. Πολύ καλό. Θα το χαρακτηρίσουμε κάπου, πώς θα το πούμε. Ανταποδοτική αποχή, λοιπόν. Τώρα αυτό, τι είναι να φτάνει τα όρια του γελίου, έτσι.
Είναι κοροϊδία, είναι κοροϊδία. Είναι πάρα πολύ απλό. Δεν είναι δηλαδή κάτι, κάτι άλλο. Είναι κοροϊδία. Είναι κοροϊδία. Εξαπατά τον κόσμο. Όπως αυτό. Δηλαδή το αποτέλεσμα. Εδώ απήχαν από ψήφισμα που είχε να κάνει για θέματα των εργαζομένων. Σε παλαιότερο. Στην τωρινή, με το τωρινό καθεστώς. Ναι, με το τωρινό καθεστώς. Και αυτό τελικά είναι που στήχησε και το, στο συγκεκριμένο ψήφισμα να χάσει η Δημοτική Αρχή. Δηλαδή η αποχή ήταν. Ψήφισαν 6 υπέρ της μεριάς του Δημάρχου, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 13 απήχανε. Και η αντιπολίτευση ψήφισε υπέρ της Ένωσης Γονέων. Ναι. Οπότε μία ή άλλη ήταν. Δηλαδή η αποχή για άλλη μια φορά καθόρισε τα πάντα. Για άλλη μια φορά κέρδισε. Όπως κέρδισε τον Ιούνιο, αρχίζει και κερδίζει και στα δημοτικά συμβούλια πλέον. Έτσι ακριβώς. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ μία μορφή υπέρτατης κοροϊδίας του κόσμου και της ψήφου του κόσμου. Για μένα θα πρέπει όποιος ξαναπεί απέχω, να απέχει και μόνιμα. Εφόσον απέχεις, άστο. Άμα είναι να είσαι εκεί, απλά για να πεις ότι ξέρεις τι, εγώ είμαι δημοτικός σύμβουλος και μου έδωσε και μια έμεστη φυσούλα και είμαι κομπλέ. Όχι ρε μεγάλε, όχι. Υπάρχει έξω πόσος κόσμος που ξέρει και πώς είναι να εργάζεσαι και να κοπιάζεις, ξέρει πώς είναι να κυκλοφορείς στα πεζοδρόμια, ξέρει τι προβλήματα συναντάει στην καθημερινότητά του, στα πηγενέλα του, στην υγιεινή του, στην καθαριότητά του, στα πάντα του. Και θα τα κάνει σίγουρα πολύ καλύτερα από σένα και δεν θα απέχει. Δεν θα απέχει. Θα είναι εκεί για να συμβάλλει με κάποιο τρόπο και για να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχτηκε. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Απέχω. Απέχουμε όλοι. Βέβαια, δεν ήταν το πιο τραγικό αυτό του Δημοτικού Συμβουλίου. Το πιο τραγικό, το πιο κωμικό ήταν η συνέχεια του. Είχαμε για άλλη μια φορά, δύο αυτή τη φορά, απίστευτες κοκορομαχίες, όπως θες πες. Η μία ήταν ανάμεσα στην κυρία Γαλανοπούλου και την κυρία Δελιγιάννη, οι οποίες φωνάζανε μία από τη μία, η άλλη από την άλλη. Υπήρχε για ακόμα μια φορά βαβούρα στην αίσθηση του Δημοτικού Συμβουλίου, το αποτέλεσμα κανένα. Το μόνο που κερδίσαμε ήταν να ανεβάσουμε ένα βίντεο στο YouTube και να πάρει πολλά views, να δουν τα χάλια μας όλοι. Ναι, τα βλέπουν τα χάλια μας. Τι κάνουνε. Γιατί άμα ήταν έτσι, ξέρεις τι, δεν θα ήταν 20 χρόνια οι ίδιοι. Είναι 20 χρόνια οι ίδιοι άνθρωποι. Η πλειοψηφία είναι οι ίδιοι άνθρωποι 20 χρόνια, 25. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το διαπιστώνουμε δηλαδή, τι γίνεται μέσα εκεί, σφάζονται, βρίζονται, δεν υπάρχει δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει σωτηρία. Εντάξει, ένα το ένα, αυτή η αψημαχία και έχουμε και δεύτερη αψημαχία. Η αψημαχία Κουτελάκης Χατζαντουριάν, που δεν ξέρω και εγώ πόσο ναι. Καιρό κρατάει, πόσα χρόνια. Αυτό ήταν και παρτού από το. Ναι, ήταν παρτού. Το προηγούμενο είχε συνέχεια. Ήταν μια απαντητική αψημαχία στην προηγούμενη, ανάμεσα των δύο. Τώρα δεν χρειάζεται να αναφέρουμε τι έγινε. Αποσπάσματα υπάρχουν. Υπάρχουν, ναι. Δυστυχώς. Υπάρχουν αποσπάσματα, ναι. Τα είδαμε. Εντάξει, θεωρώ ότι δεν αντιπροσωπεύουν στην πραγματικότητα και στο 100% τον κόσμο αυτή οι εκλεγμένοι, από ό,τι φαίνεται. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ποιοτικά ένα τέτοιο Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάμε για την πλειοψηφία του, έτσι, και μιλάμε για κάποιους ανθρώπους που καθορίζουν, που είναι εκεί, που παίζουν ρόλο ή δεν παίζουν εσκεμμένα και ηθελημένα. Αυτοί οι άνθρωποι όμως φέρνουν κάποιες αποφάσεις και αυτές οι αποφάσεις έχουν κάποιες επιπτώσεις στη δική μας καθημερινότητα. Όχι στη δική τους. Η δική τους είναι αυτή που είναι. Κάθε μέρα μπορεί να γίνεται καλύτερη. Έτσι.
Και δεν θέλω να πιστεύω ότι δεν εκπροσωπούν στην πραγματικότητα τον κόσμο της Νέας Σμύρνης και τους νέους Σμυρνιώτες. Κοίτα, πρακτικά αυτό γίνεται. Οι αποφάσεις εκεί παίρνονται και ό,τι μας απασχολεί, ό,τι θα μας απασχολεί, λαμβάνεται η απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όπως με τα τέλη δεν μειώθηκαν, αποφασίστηκε εκεί πέρα και απασχολεί αποκλειστικά εμάς. Καλά, εδώ τώρα, επειδή έχουμε και το άλλο το τραγικό που το έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, δεν παίζει πάντα, δεν παίρνει πάντα αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ναι. Τώρα πια. Έχουμε και νομοθεσία από την κυβέρνηση που έχει δώσει όλη την εξουσία στις επιτροπές. Άρα, οτιδήποτε έχει να κάνει με κρίσιμο θέμα ζωτικής σημασίας για τα συμφέροντα, όχι για τον κόσμο, γιατί μέχρι στιγμής δεν έχουμε δει ούτε ένα πραγματικά να έχει να κάνει κάτι με τον κόσμο και τη Νέα Σμύρνη. Οι αποφάσεις τελικά, μεθοδευμένα και στοχευμένα, παίρνονται από τις επιτροπές και όχι από τα δημοτικά συμβούλια. Και βλέπουμε έτοιμες προτάσεις από τις επιτροπές να πηγαίνουν. Ακριβώς, ακριβώς, για το τυπικό μέρος, για κανέναν άλλο. Για την επιχείρηση. Ακριβώς, ναι, δεν έχουν καμία άλλη ουσία. Άρα, τώρα εδώ δεν ξέρω ξεστή, δεν ξέρω ποιος κοροϊδεύει ποιον. Δηλαδή, είδες, πήγα να το πω λάθος και είχα δίκιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι διακοσμητικό. Είναι διακοσμητικό. Όσο διακοσμητικοί είναι και αυτοί που απέχουν. Είναι και λέει απέχουν. Εντάξει, διακοσμητικά στοιχεία. Ξέρεις πόσο πιο ωραία θα ήταν η εικόνα του Δημοτικού Συμβουλίου άμα στη θέση αυτών των ανθρώπων, όχι όλων, αλλά αρκετών, υπήρχε μια γλάστρα. Μην γελάς. Μια γλάστρα. Μεγάλη δεν θα υπήρχε. Όχι. Ένας φίκος. Ένας ωραιότατος φίκος. Ή μια γαρδένια. Δεν ξέρω τι άλλο. Ένα γιασεμί. Ξέρεις πόσο πιο όμορφο θα ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρεις τι μεγαλύτερη ουσία θα είχε. Θα προσλαμβάναμε για κυπουρό. Όχι, άστο γιατί μπορεί να το απετσόκοβει. Όχι, θα παίρναμε κυπουρό κανονικό. Κυπουρό. Λοιπόν, αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έληξε με έναν εξαιρετικό τρόπο. Διεκόπη για άλλη μια φορά, καθώς η αντιπολίτευση ημίζων αποχώρησε από την αίθουσα και έτσι έληξε άλλο ένα Δημοτικό Συμβούλιο. Με συνοπτικές διαδικασίες. Κοίταξε, όπου υπάρχει δράση, υπάρχει και αντίδραση. Κάποιες φορές είναι ορθή η αντίδραση, άλλες φορές μπορεί να είναι υπερβολική. Εγώ θεωρώ ότι όλα συνδέονται κάπως. Εάν η ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου δεν ήταν αυτή που είναι σήμερα, ίσως να μην φτάναμε ποτέ σε τέτοια πράγματα και να ήταν αλλιώς η κατάσταση όλη. Να μην χρειαζόταν να διακόπτεται, να μην χρειαζόταν να φέρνουν ό,τι να είναι ή να λένε ό,τι να είναι ή να απέχουν ή να δεν ξέρω εγώ τι. Άρα θεωρώ ότι παίζει σημαντικό ρόλο το ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι αυτή τη στιγμή στο Δημοτικό Συμβούλιο, η πλειοψηφία τους το ρίχνει ποιοτικά και δεν πρεσβεύει, πιστεύω, θέλω να πιστεύω, την πόλη. Ίσως μετά από 20 χρόνια έχουν κουραστεί. Ίσως μετά από 25 χρόνια απλά να εξυπηρετούν συμφέροντα και να έχουν βολευτεί. Ίσως να μην χωράνε να σηκωθούν από την καρέκλα. Γιατί μετά από 20 χρόνια τα παίρνεις τα κιλά σου. Κοίτα, άμα μέναμε κι εμείς τις υποθέσεις πάντως με το αν, το ίσως, το μπορεί, δεν θα κάναμε τίποτα. Ναι. Γι' αυτό εμείς είμαστε εδώ να το κάνουμε πράξη. Ακριβώς. Να κάνουμε πράξη αυτά ακριβώς. Που άλλοι δεν κάνουν, καλώς κακώς. Κακώς. Κακώς, ναι. Να πάμε στην επόμενη μέρα, να πάμε στον επόμενο χρόνο, να πάμε γενικότερα στο αύριο με πράξη και με πολύ διαφορετική φιλοσοφία. Και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε, μπορούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Πιστεύω χειρότερα... Κοίταξε, χειρότερα δεν γίνεται, ναι. Χειρότερα δεν γίνεται. Μόνο καλύτερα μπορεί να γίνει. Εμένα ακόμα και η στασιμότητα σε αυτό το επίπεδο που βρισκόμαστε τώρα, θα τη θεωρούσα πλήρη αποτυχία και μέγιστη παρακμή, να το πω έτσι.
Γι' αυτό και εμείς τώρα προσπαθούμε να κάνουμε πράξη, αρχίζουμε σιγά σιγά να κάνουμε πράξη μικρές δράσεις, όπως είπαμε το τουρνουά το ping pong που θα κάνουμε σε 3 εβδομάδες από τώρα. Ακριβώς, ναι, 15 Μαρτίου. Σας περιμένουμε εκεί να γνωριστούμε, όσο δεν γνωριζόμαστε ήδη. Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχές από τα μέσω των social media, και στο Instagram και στο Facebook. Και στο mail, και στο mail μας μπορείτε βεβαίως, ναι. Αυτά από εμάς για σήμερα. Συνεχίζουμε και στα social, συνεχίζουμε όπου θέλετε. Ήταν ακόμα ένα κάντο πράξη με τον Γιώργο Βαλασκατζή και το Χρονιντάγιο. Καλό βράδυ σε όλους.